Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Καραγγέλη. Είναι ψυχολόγος και θα μας πει η κυρία Καραγγέλη. Την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας. Είμαι ψυχολόγος, όπως αναφέρεται, από την ΑΜΚ Ίασης και μαζί με την Ομοσπονδία Αργό βρισκόμαστε στον Παλαμά. Μας έχει στείλει ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, και βρισκόμαστε στον Παλαμά. Τι σας λένε οι κάτοικοι εκεί, ποια είναι, γιατί είστε η πρώτη επαφή τώρα, είστε άνθρωποι οι οποίοι να πείτε μια κουβέντα με τους ταλαιπωρημένους εκεί ανθρώπους. Είμαστε ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία, οι οποίοι έχουμε μοιραστεί τη στιγμή στον Παλαμά. Είμαστε εδώ βέβαια από την προηγούμενη Παρασκευή. Έχουμε μιλήσει με τους περισσότερους κατοίκους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οι περισσότεροι εκφράζουν και τη λύπη τους και το φόβο τους για το αύριο, την ανησυχία για το μέλλον. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η καταστροφή αφορά είτε τα σπίτια τους είτε τις περιουσίες τους. Οπότε ανησυχούν πάρα πολύ για το μετέπειτα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Μάλιστα. Έρχονται και μικρά παιδιά ή μόνο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι? Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν έχουμε εστιάσει περισσότερο στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στις ευπαθείς ομάδες, επειδή είναι και άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Εμείς ο τρόπος που δουλεύουμε είναι να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι, να παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φυσικά να καταγράφουμε και τις ανάγκες. Πόσο καιρό θα μείνετε εκεί στην περιοχή? Θα είμαστε εδώ για αρκετό καιρό. Την Δευτέρα έρχεται το επόμενο κλιμάκιο. Εμείς αλλάζουμε για τα κλιμάκια, έρχονται καινούργιοι ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλα τα χωριά του Δήμου Παλαμά και της Καρδίτσας. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο περισσότερο καιρό μπορούμε εδώ. Συγχαρητήρια, μπράβο σας και καλό κουράγιο και σε εσάς, γιατί ακούτε και καλή συνέχεια, βέβαια. Είστε η πρώτη υποδοχή της ταλαιπωρίας και της καταστροφής που έχουν πάθει οι άνθρωποι εκεί. Γεια σας, κυρία Καραγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.